Να ξεκινήσουμε με τα θέματα της κατασκήνωσης των σκλαβιών. Επειδή τούτες ημέρες πάλι γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Είναι γεγονός ότι το 2019 που ξεκινήσαμε υπήρχε μία έκθεση πάρα πολύ σημαντική γύρω από αυτά τα θέματα της κατασκήνωσης των σκλαβιών μετά από τακτικό έλεγχο που είχε γίνει, μία πολυσέλιδη έκθεση πραγματογνωμοσύνης η οποία κατέγραψε συνολικά τις ελλείψεις, αν θέλετε, της κατασκήνωσης των σκλαβιών, οι οποίες επισημάνθηκαν με τον πιο γλαφυρό τρόπο στην έκθεση τη συγκεκριμένη. Στη συνέχεια είχαμε την πανδημία, η οποία ως γνωστόν επί 2-2,5 χρόνια ταλαιπώρησε, ακόμα βέβαια ισχύει, αλλά όχι στο βαθμό πλέον, τον απαγορευτικό για συναθρήσεις, κατασκηνώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, τι έχει γίνει? Έχουν γίνει εργασίες συντήρησης στην τραπεζαρία, στην οροφή της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου κτηρίου. Έχουν απομακρυνθεί επικίνδυνα δέντρα και κλαδιά σε όλο περίπου σε όλη την έκταση του συγκεκριμένου χώρου. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, κλάδεμα δέντρων για τα επικίνδυνα καλώδια. Και το σημαντικότερο απ' όλα, γιατί και εμείς είχαμε την αγωνία και την έγνοια μήπως προλαβαίναμε να λειτουργήσουν φέτος, θα πω όμως στη συνέχεια. Μέχρι λοιπόν αυτή την ώρα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη μέσων πυροπροστασίας, η οποία κατατίθεται άμεσα στην πυροσβεστική για έλεγχο. Τα μέτρα και τα μέσα της πυρασφάλειας θα αποφασίσει η πυροσβεστική υπηρεσία, οπότε θα ενσωματωθούν στη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών που συντάσσει η υπηρεσία. Έχει γίνει ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και έχουν κατατεθεί τα σχέδια. Παρακαλώ, θέλω να τα σημειώνετε αυτά για να καταλάβετε και συνέχεια γιατί γίνεται αυτή η αναφορά. Έχει ολοκληρωθεί η προμέτρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που περιλαμβάνει την προμήθεια και την κατάσταση του κεντρικού πίνακα και των υποπινάκων της εγκατάστασης βάσει της παρούσης μελέτης. Την προμήθεια και εγκατάσταση γεννήτριας ισχύως 8. Την προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο των κατασκηνώσεων. Την εσκαφή και κάλυψη των οδεύσεων, των δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων γειώσεων. Την προμήθεια και εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων, τηλεφωνίας, μικροφωνικής εγκατάσταση και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, την αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών καλωδιώσεων που τροφοδοτούν τα ηλεκτρικά φορτία σε κτίρια εντός κατασκήνωσης, την προμήθεια και εγκατάσταση παροχικών καλωδιώσεων από τον κεντρικό πίνακα προς τους υποπίνακες, την αντικατάσταση των ρευματοδών και φωτιστικών σωμάτων κατάλληλης φωτεινότητας και στεγανότητας. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 6364. Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης με ενσωμάτωση των επιμέρους μελετών και το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί. Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι οι δουλειές του ποδαριού τέλειωσαν. Οι δουλειές του ποδαριού που εγένονται όλα αυτά τα χρόνια για οτιδήποτε τελείωσε. Αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη ότι για παράδειγμα φέτος δεν προλάβαμε να λειτουργήσουμε την συγκεκριμένη κατασκήνωση και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Εγώ θέλω να παραδώσω μία κατασκήνωση ασφαλέστατη για τα παιδιά μας, για να μην υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος η εξοχή και η κατασκήνωση να μετατραπεί σε εφιάλτη. Απλά, λιτά και ξεκάθαρα. Και θέλω να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια συγκεκριμένη κατασκήνωση έχουν τοποθετηθεί 10-12 ξύλινα σπιτάκια φιλοξενίας των παιδιών. Σε ένα δάσος, ξύλινα, υδατόπυργος, που τώρα θα υπάρξει. Τι σημαίνει υδατόπυργος? Σημαίνει το μέσο εκείνο το οποίο μπορεί να παρέμβει άμεσα σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη,
πυκνή, δασόδη κλπ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται πρέπει να γίνει απολύτως σωστά, με απόλυτη ασφάλεια, για να μπορέσει να παραδοθεί στα παιδιά μας. Και βέβαια κατανοώ, και εμείς το θέλαμε και για μας ήταν έγνοια και αγωνία. Τα χρήματα τα έχουμε διασφαλίσει και ό,τι χρειαστεί έτσι περαιτέρω για να έχουμε μία κατασκήνωση η οποία πραγματικά να είναι άξια εκπροσώπησης και φιλοξενίας, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο πανελλαδικό ή και των ομογενών μας που κατά καιρούς φιλοξενήθηκαν. Σα λέω λοιπόν και πάλι ότι οι δουλειές του ποδαριού τέρμα. Και αυτό κάνει ο Δήμαρχος και η παρούσα Δημοτική Αρχή 4 χρόνια τώρα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντεταγμένα, γίνεται σωστά, μελετημένα, για να μην έχουμε καταστάσεις με ημίμετρα σε ό,τι έχει να κάνει. Και θα μου επιτρέψετε να πω ένα παράδειγμα, έτσι, οδικό δίκτυο. Ξέραμε μέχρι σήμερα ότι υπήρχαν οι εμβαλωματικές λύσεις. Λακκουβάκι εδώ, λακκούβα εκεί, λακκούβα παραπέρα. Έτσι, άντε να πάμε να βάλουμε μια φτεριά άσφαλτο και να τελειώνει. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με χιλιόμετρα του οδικού δικτύου, με πληρότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω στην πρώτη μας επαφή για το θέμα της κατασκήνωσης. Και βεβαίως αφήνουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν την κριτική τους με τον δικό τους τον τρόπο. Εγώ δεν θα πω αν είναι υπεύθυνος ή ανεύθυνος, αυτό το κρίνει η κοινωνία. Οφείλαμε όμως να δώσουμε μία απάντηση για να καταλάβουν οι συμπολίτες μας τον τρόπο που σκέπτεται ο Δήμαρχος και η σημερινή Δημοτική Αρχή γύρω από το θέμα λειτουργίας και ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων έργων. Όχι, είναι σε εξέλιξη η μελέτη και βεβαίως δεν έχει... Αυτό, χρειαστήκατε 4 χρόνια να ξοδέψετε 154.000, να κόψετε τα δέντρα, να φτιάξετε το ταβάνι στην Αγγλία. Δεν ξοδέψαμε 154.000, σας λέμε τι ενέργειες έγιναν, οι οποίες είναι έξω από τη μελέτη η οποία εκπονείται τώρα των 154.000 και έχει να κάνει με συγκεκριμένες παραμβάσεις. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα... Δεν 4 χρόνια, γιατί η κατασκήνωση ήταν κλειστή 3 χρόνια λόγω COVID. Έτσι. Το κλειστή. 4 χρόνια δεν προλάβατε να κάνετε όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στην έκθεση ή είχατε διαπιστώσει ότι δεν ήταν σωστά? Όχι, δεν προλάβαμε, κύριε Στεβή. Δεν προλάβαμε. Γιατί κάνουμε αυτό το οποίο σας είπα και προηγούμενος. Οι εργασίες εγιάνονται σε αυτά τα 3 χρόνια που αναφέρεστε. Και αν θέλετε, επειδή ακριβώς υπήρχε ο COVID, οι προτεραιότητες και οι ανάγκες οι οποίες υπήρχαν στον Δήμο ήταν τεράστιες και κινηθήκαμε με μία προτεραιότητα και με μία ιεράρχηση των προβλημάτων που βρήκαμε και αντιμετωπίσαμε. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Η γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλη για να γίνουν οι παρεμβάσεις ακόμα και οι συγκεκριμένες και φυσικά όλα αυτά είναι στην εξέλιξη και στην πορεία την οποία σας προανέφερα. Στην επόμενη χρονιά, πρώτα ο Θεός, θα είναι έτοιμη η κατασκήνωση για να αποδοθεί με σωστό τρόπο στη λειτουργία της, στα παιδιά μας και το ξαναλέω και πάλι, με απόλυτη ασφάλεια και με ό,τι προβλέπεται γύρω από όλη αυτή τη διαδικασία. Και ξαναλέω και πάλι, οι δουλειές του ποδαριού τελειώσανε.